Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Παρότι Τρίτη και 13, η ημέρα σας είναι πολύ τυχερή. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σας ευχαριστεί και πρέπει να σκεφτείτε και λίγο τα επαγγελματικά σας, μιας και έχετε κουραστεί τον τελευταίο καιρό με πολλές συζητήσεις. Ο Άρης από τον Τοξότη σας κάνει ακαταμάχητους. Ταύρος. Η Τρίτη για εσάς είναι μια μέρα με μεγάλη εύνοια σε οικογενειακά και ερωτικά θέματα. Από εδώ και μπρος, κάθε στόχος υλοποιείται με μεγάλη άνεση και πρέπει να περιορίσετε λίγο τα νευράκια σας, μιας και το τέρι σας θα αρχίσει να γκρινιάζει. Δώστε προτεραιότητα στην ατομικότητά σας. Δίδυμος. Δημάρες μου, αισιόδοξα ξεκινάει η μέρα με πολλές δουλειές, ραντεβού και γενικά ο επαγγελματικός τομέας παίρνει φωτιά. Σήμερα πρέπει να μαγνητήσετε τον περίγυρό σας και αυτό φυσικά που το πραγματοποιείτε χαροποιείτε πολύ τον εαυτό σας. Από το απόγευμα και μετά ευχάριστες εκπλήξεις σας περιμένουν. Και περνάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, σήμερα η νέα όψη της Σελήνης σας οδηγεί και σε νέα σχέδια, μιας και το μυαλό σας λειτουργεί υπέρ του δέοντος σωστά. Τα δύσκολα έχουν τελειώσει, επομένως δώστε βαρύτητα σε πρακτικά θεματάκια σήμερα για να βρείτε πιο εύκολα και τις λύσεις του. Καλοί φίλοι σας στηρίζουν. Λέων. Λιοντάρια μου, η σημερινή όψη του ήλιου από τον υδροχό, ο Ερμής και η Αφροδίτη απέναντί σας, σας δίνουν την όθηση στην επικοινωνία αλλά και στον έρωτα. Η δουλειά πάει πάρα πολύ καλύτερα, αλλά ο Άρης από τον Τοξότη σας κάνει σήμερα πολύ νευρικούς. Προσοχή στα λογάκια σας σήμερα. Παρθένος. Η σημερινή ημέρα ξεκινά με πάρα πολύ τρέξιμο στον επαγγελματικό τομέα. Η υγεία σας αρχίζει και καλυτερεύει, όπως και τα οικογενειακά ζητήματα που σας απασχολούσαν. Σιγά σιγά όλα αλλάζουν και νέες ευκαιρίες παρουσιάζονται, αρκεί να είστε πρόθυμοι να τις δείτε. Και περνάμε στο ζυγό. Ζυγουδάκια μου, σήμερα σε χαλαρό κλίμα βρίσκεται η ψυχολογία σας, αλλά πολύ τρέξιμο στον επαγγελματικό τομέα. Η δύναμή σας είναι στο ζενίθ της, το ίδιο όμως είναι και η κούρασή σας. Λίγο χρόνο και για εσάς, δε βλάπτει. Τα οικογενειακά ζητήματα σας απασχολούν και θα βρείτε τις λύσεις από το απόγευμα και μετά. Και περνάμε στο Σκορπιό. Σκορπιό μου, μια ημέρα δυναμική ξεκίνησε και εσείς είστε ικανοί ηγέτες για να ανταπεξέλθετε σε οικονομικά και επαγγελματικά σχέδια. Οι λύσεις βρέθηκαν και εσείς από εδώ και μπρος μπορείτε να χαλαρώσετε παρέα με τις μοναδικές σας σκέψεις. Ο έρωτας αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί. Τοξότης. Από εδώ και μπρος μπορείτε να βασιστείτε στο ένστικτό σας αλλά και στην τεράστια ενέργεια που δέχεστε από τους πλανήτες. Με ευκολία κατορθώνεται κάθε δύσκολο στόχο και η χαλάρωση δεν λείπει, μιας και οι επόμενες μέρες είναι ιδανικές για χαρά και ξεφάντωμα. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Θα πρέπει να κοιτάξετε τη σημερινή ημέρα, τη διαχείριση του λόγου σας κυρίως, μιας και οι σοβαρές συζητήσεις δεν θα λείπουν στον επαγγελματικό τομέα. Οι αλλαγές είναι κοντά σας και εσείς διαθετημένοι να τις υπερασπιστείτε. Ο ερώτας δεν λείπει από τη ζωή σας, δώστε του όμως και εσείς λιγάκι σημασία, ρε παιδιά. Υδροχός. Από τη μία τα νεύρα και από την άλλη το χαμόγελο που σας δίνει ο ερωτικός τομέας. Οι συναισθηματικές μέρες που θα σας πλησιάσουν λόγω της ηλιακής έκλειψης, αυτό θα σας δώσει και τρομερή ενέργεια και σε εσάς αλλά και σε όλο το ζωδιακό κύκλο. Η επίρρεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, επομένως κρατήστε σήμερα την ψυχραιμία σας. Ιχθύες. Ψαρούλια μου, όμορφα, σαν το νερό θα φύγουν τα νευράκια σας τη σημερινή ημέρα. Είτε τα προκαλεί ο επαγγελματικός τομέας είτε ο ερωτικός σύντροφος. Από τη μία χαρά και από την άλλη λύπη. Τα συναισθήματά σας ξεκαθαρίστε τα σήμερα για να μπορέσετε να νικήσετε τις δυσκολίες. Καλό απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.